Σταθμούλα Πανάγου, όποιος δεν με ξέρει. Ασχολήθηκα με πολλές καλλιέργειες, με μπαμπάκια, καναμπόκια, σιτάρια, κυπευτικά, γιατί πηγαίνουμε και λαϊκές. Θα σταθώ στα καπνά. Τα καπνά είναι μια πολύ δύσκολη καλλιέργεια και θέλει πάρα πολύ προσωπική εργασία και πάρα πολύ προσωπικό, μεροκάματα δηλαδή. Σηκωνόμασταν το πρωί, να πάρουμε τα φυτά στις βραγιές, μετά να τα μεταφυτέψουμε στο χωράφι, θέλανε το πότισμα, θέλανε μια περιποίηση, λες και ήταν τα παιδιά που μεγαλώναμε. Θέλανε μια περιποίηση, μια αγάπη και αυτά, για να γίνουν ψηλά, γύρω στα 2 μέτρα γινόμουσαν τα φυτά. Ναι, η μέρα μου ξεκίναγε σαν αγρότης, είχα πάρα πολλές δουλειές. Ξεκινούσε το πρωί, είχα ζώα, να τα περιποιηθώ, να αρμέξουμε τις γίδες, να φτιάξω τα γάλατα το πρωί. Για τον καπνό έπρεπε να σηκωθούμε πάρα πολύ πρωί. Η ώρα 4 σηκωνόμουν μία ώρα πιο μπροστά να ετοιμάσω το νερό, το κολατσό και τους άντρες για εμάς, για όλη την οικογένεια. Είχα και 2 γέρους γονείς να περιποιηθώ για να αφήσω το φαγητό πίσω. Πηγαίναμε στο χωράφι, η ώρα 5, μαζεύαμε το καπνό. Το μεσημέρι κάναμε ένα κολατσό, το βράδυ πάλι η ώρα 5 γύριζα στο σπίτι, θα πρέπει να μαγειρέψω για 25 άτομα. Τους εργάτες και η οικογένεια μας. Στο σπίτι είχε πάρα πολλές δουλειές. Πλύσιμο, σιδέρωμα, πάλι να πάω στα ζώα, να φτιάξω το τυρί, να φτιάξω τη μητζίθρα, το γιαούρτι. Ένα αγροτικό σπίτι για να μειώσει το κόστος έπρεπε να έχει και αυτά. Είχαμε τον κήπο, τα λαχανικά, τα φρούτα, να κάνουμε τις μαρμελάδες, διάφορα πράγματα για να μειωθεί το κόστος. Αυτό είναι, η αγρότησα είναι πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα, αλλά είναι πολύ ωραίο.